Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Σουρβάνου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, κυρία Σουρβάνου, για να μας πείτε λίγο τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην ανάλυση των θεμάτων που σας απασχολούν. Εμείς έχουμε κάνει σήμερα μία διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο για την άνθρωπη πρόληψή μας. Εκπροσωπώ άλλα άτομα, θα σας πω και τα ονόματά τους. Ποιοι είναι που... βέβαια μιλάει ένας, αλλά εξ ονόματος όλων είστε εκεί και οι 10 αυτή τη στιγμή. 9 είμαστε, ναι. 9. Ποιοι είναι οι 9 λοιπόν απολυμμένοι? Είναι η Κιουσέν Βασιλική, η Ιωάννα Πανταζή, Γερασιμία Μαρία Χαλκιά, Κωνσταντίνος Παθωμάς, Κόπη Αντωνίου, Κιούκα Καλλιόπη, Νίκη Μανουσαρίδου και Σταυρούλα Καραδήμου. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν είστε οι απολυμμένοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Υπάρχει και κάποιος άλλος που δεν είναι εκεί? Είναι εδώ διάφοροι γιατροί, δικαιωμένοι, συμβασιούχοι, νοσοκόμοι, προσταμένοι. Μάλιστα. Είναι διάφορα άτομα μαζεμένα εδώ πέρα, οι οποίοι μας υποστηρίζουν, γιατί έχουμε ενεργή σύμβαση μέχρι τέλος της χρονιάς και ξαφνικά με υπουργική απόφαση αποφασίζουν να μας απολύσουν χωρίς να μας ενημερώσουν. Κύριε Στουρβάνου, λέτε χωρίς να μας ενημερώσουν. Να σας ρωτήσω λίγο το εξής. Υπογράψατε μια σύμβαση. Έτσι δεν είναι? Ναι. Η σύμβαση αυτή έλεγε ότι θα φύγετε από το νοσοκομείο αν γυρίσουν οι άνθρωποι που είχαν τεθεί σε αναστολή λόγω του εμβολίου. Εμείς είχαμε υπογράψει την πρώτη σύμβαση, πήγαινε μέχρι τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Μετά η επόμενη πήγαινε μέχρι τον Απρίλιο. Και εκεί που πριν λήξει η τελευταία μας ανανέωση, είτε κάποιον η δεύτερη είτε η πρώτη, μας έκαναν ανανέωση όλων μέχρι τέλος της χρονιάς. Ναι, εκεί υπήρχε κάποιο όρο. Αυτό, κυρία Στουρβάνου, να σα ρωτήσω. Υπήρχε κάποιο. Κύριε Στουρβάνου, ακούστε με λίγο. Υπήρχε κάποιο όρο μέσα στη σύμβαση που υπογράψατε ότι θα φύγετε από τη δουλειά ανεξάρτητα από το τι έχετε υπογράψει και μέχρι πότε, εάν γυρίσουν όσοι είχαν τεθεί σε αναστολή λόγω εμβολίου? Έγραφε η σύμβασή μας ότι αν γυρίσουν οι απολυμμένοι, αυτοί που ήταν σε αναστολή, θα φύγουμε. Το έγραφε αυτό, μάλιστα. Ναι, το έγραφε. Αλλά αυτό όλο το ξέραμε. Γιατί υπογράψατε έναν τέτοιο όρο, λοιπόν, ενώ ξέρατε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγετε, κυρία Στουρβάνου? Δεν άκουσα τη γνώμη, τι μου ρωτήσατε. Λέω, όταν το υπογράψατε, πιστεύατε ότι αυτό δεν θα γίνει ή το ξέρατε ότι κάποια στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχετε υπογράψει μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μοιραία κάποια στιγμή θα γίνει? Δεν μπορούσαμε να μην υπογράψουμε, γιατί μας τραβήξαν από τους επικουρικούς τους πίνακες και αν δεν πηγαίνανε στις δουλειές που μας κάνανε, για 2 χρόνια θα είχαμε ποινή και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα χαρτιά μας στους επικουρικούς τους πίνακες. Έπρεπε να δεχτούμε τη θέση της τρίμηνης στη βασή μας και μετά, αν θα μας κάνανε την ανανέωση ή όχι, θα εμβολιόμασταν, το γνωρίζαμε αυτό. Όμως αν δεν πηγαίναμε, θα έπρεπε να. Για 2 χρόνια να μπορούμε να κάνουμε τα χαρτιά μας στους επικουρικούς. Έπρεπε να μας πετάξουν έξω από τους πίνακες. Τώρα όμως καταλαβαίνετε ότι με τον όρο που υπογράψατε είναι, θα λέγαμε, νόμιμη η απόλυσή σας. Θεωρείτε νόμιμη αφού την υπογράψατε? Εμείς διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτοί που αντικαθιστούμε δεν έχουν έρθει. Έχουν πάρει απολύσεις και είναι εκτός δουλειάς. Οπότε οι θέσεις μας φαίνονται κενές. Και αυτό που διαμαρτυρόμαστε και λέμε. Ο υπόπτης, επειδή πήγατε και στον επόπτη, επειδή είναι ακριβώς εδώ λίγο η ουσία, κατά τη γνώμη μου. Ο υπόπτης τι σας είπε γι' αυτό το θέμα? Την Παρασκευή θα μας δώσει απάντηση. Περιμένουμε να μας δώσει απάντηση. Α, δεν πήρατε απάντηση? Όχι. Θα μελετήσει τα χαρτιά μας και τους νόμους και όλα αυτά τα οποία του είπαμε και τα θέσαμε. Και την Παρασκευή θα μας δώσει απάντηση. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πώς εμάς μας απολύεις, γιατί δεν έχουν χρήματα να μας αντίσουν, δεν ξέρουμε γιατί. Στον επόπτη εργασίας επίσης μου είπαν ότι δεν πήγατε και όλοι. Γιατί? Ήμασταν 6 να πάμε και πήγαμε 4. Πήγατε 4. Γιατί δεν πήγατε όλοι, να πείτε όλοι σας το πρόβλημα? Γιατί τους υπέκυψε κάτι και δεν μπόρεσε να τα... Ήταν θέμα διαδικαστικό, δηλαδή δεν μπορούσατε να είστε όλοι εκεί την ίδια ώρα?
Ναι, του έτυχε μια έκτακτη δουλειά και δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Παρ' όλα αυτά, όμω θα πάνε να ξανακάνουν το ραντεβού. Δεν είναι ότι αρνούνται το αυτό που ζητήσανε. Τώρα, το θέμα σα, όπω καταλαβαίνετε, έχει φτάσει και στη Βουλή. Η κυρία Τελιορίδου έχει κάνει και ερώτηση για το μέλλον σα. Αυτή τη στιγμή όμω είστε εκτό δουλειά. Τι περιμένετε να γίνει από εδώ και κάτω? Εμείς περιμένουμε να πάρουμε αυτό που δικαιούμε, να μας αλλάξει τη σύμβαση και να μπορέσει να μας καθίσει. Γιατί οι θέσεις που καλύπταμε στο νοσοκομείο δεν καλύπτονται. Υπάρχουν ακόμα τα κενά. Ούτε υπάρχουν τώρα που μας διώξανε να καλυφθούν άτομα σε όλες τις βάρκες. Ούτε βραδινές, ούτε απογευματινές, ούτε τίποτα. Δηλαδή καλύπταμε θέσεις. Γι' αυτό και αναγκάζονται τώρα και παίρνουν καινούργια άτομα. Γιατί από τη στιγμή που εμείς ήμασταν υπεράσπιστοι και μας διώξανε, κάνουν καινούργιες προσλήψεις. Αυτά δεν τα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι άλλα τα προγράμματα των καινούριων, άλλα τα προγράμματα τα δικά σας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι να μειώνονται οι πίνακες της ανεργίας και να βγαίνουν σαν καινούργιοι. Μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά με άλλο πρόγραμμα νομίζω προσληφθήκατε εσείς. Για να κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Εσείς πώς νόμιζατε ότι δεν είχαμε πάει όλοι στον επόπτη εργασίας? Πώς? Από πού γνωρίζετε ότι δεν είχαμε παρευρεθεί όλοι με τον επόπτη εργασία? Τι να σας πω τώρα, το μάθαμε ότι δεν ήσασταν όλοι στον επόπτη, γι' αυτό σας το ρώτησα. Και μας έκανε εντύπωση γι' αυτό. Γιατί με τους εργαζόμενους δεν μιλήσατε. Πώς? Εδώ οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ στη μαρτυρία λένε ότι με εμάς δεν μιλήσατε, άρα αυτό ότι δεν ήμασταν όλοι στον επόπτη, κάποιος σας το είπε. Κάποιος μας το είπε, ναι. Αλλιώς πώς θα το μαθαίναμε? Γι' αυτό και εμείς δεν θέλαμε να μην πάνε μονάχα το ενός το όνομα. Γιατί κατά κάποιο τρόπο μας απείλησαν ότι πώς βγαίνουμε στα μέσα. Α, μισό λεπτά, γι' αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Τι σας είπαν ακριβώς? Ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κινούν όλα αυτά τα πράγματα. Α, γίνεται έρευνα ποιοι κινούν όλα αυτά. Μα δεν είναι, μισό λεπτά, και 10 άτομα είστε. Δεν είστε 100 για να υπάρχει μια σύγχυση. Ναι, 10 άτομα είστε όλα και όλα. Δεν νομίζω ότι είναι γνωστά τα ονόματα αυτά. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όλοι δεν σας ξέρουν στο νοσοκομείο? Όλοι μας ξέρουν, βέβαια. Τότε τι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια. Και να μην αγχώνεστε για αυτά τα ζητήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καθένας αγωνίζεται για τη ζωή του, κυρία Σουρβάνου, για το μέλλον του και κάνει το οτιδήποτε δυνατό να το κατακτήσει. Γιατί και εμείς όταν γνωρίζαμε ότι μας κάνανε ανανέωση, γιατί αυτοί μας κάνανε ανανέωση μέχρι τέλος χρονιάς, όλοι είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Και ξαφνικά μια μέρα μας πετάνε έξω. Δηλαδή, αν είχαμε πάρει όλοι κάτι και έπρεπε να πληρώσουμε, τώρα πώς θα τις λέγαμε, ας πούμε, παίρναμε ένα πληθύριο ή οτιδήποτε ο καθένας. Λέω να πούμε στον Εδάνη π.χ. ότι το νοσοκομείο έκανε λάθος, δεν μπορώ να σου πληρώσω τώρα εγώ το πληθύριο. Εσείς ζητάτε λοιπόν τώρα από τον διοικητή, από το κράτος, πώς ακριβώς, ποιο είναι το αίτημά σας ακριβώς για να ακουστεί καθαρά, κυρία Σουρβάνου? Ζητάτε επαναπρόσληψη? Όχι επαναπρόληψη, να αλλάξουν την απόλυσή μας, όπως έχουν κάνει και σε άλλα νοσοκομεία, και να μας τροποποιήσουν την απόλυση και να μας κρατήσουν κάποιους μήνες. Αν δεν μπορούν μέχρι τέλος χρονιά, θα μας κρατήσουν 6 μήνες ακόμα. Να μας δώσουν για να φτάσετε μέχρι το τέλος, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι, μια παράδοση. Να τηρηθεί η σύμβασή μας. Να τηρηθεί η σύμβαση. Δεν είναι μόνο το πείστε του διοικητή, μπορεί να το κάνει. Το έχουν κάνει και σαν να το κάνει. Εδώ λοιπόν έχουμε, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι θέμα διοικητή, είναι θέμα Υπουργείου Υγείας, είναι θέμα, είπε, ποιος έχει την αρμοδιότητα? Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν έχετε ξεκάθαρη απάντηση? Ποιος μπορεί να το κάνει, ναι. Εσείς όταν υπογράψατε τη σύμβαση, την υπογράψετε με το νοσοκομείο, με την ΥΠΕ, με το Υπουργείο, με ποιον την υπογράψατε? Με το. Ο κύριος Χάτσης υπογράφει. Με το, δεν σας άκουσα καθαρά. Ο κύριος Χάτσης υπογράφει. Με το νοσοκομείο υπογράφει. Με τον κύριο Χάτσιο. Άρα λοιπόν, τον κύριο Χάτσιο ζητάτε ουσιαστικά την. Είναι να φανεί κάπου και να το μιλήσουμε. Δεν εμφανίζεται που το ζητάμε συνέχεια. Α, δεν έχετε συναντηθεί με τον κύριο Χάτσιο? Δεν έχετε να μας συναντήσει. Σήμερα ζητήσατε που είστε εκεί. Δεν είμαστε εδώ σήμερα. Αφουσιάζει. Ενώ ήξερα ότι θα έρθουμε. Α, δεν είναι στο νοσοκομείο? Έτσι μας είπαν ότι δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Θα επιδιώξετε κάποια στιγμή, γιατί όντως ένα ραντεβού με τον κύριο Χάτσιο θα μπορούσε ίσως να λυθούν θέματα, δεν ξέρω. Θα το κανονίσουμε και αυτό μέσα του Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Δεν σ' άκουσα πάλι καθαρά, συγγνώμη, γιατί έκανε μια. Να το κανονίσουμε μέσα από το Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από εδώ και πέρα για να συνεχίσετε τον αγώνα σας, κυρία Σουρβάνου, μέχρι την δικαίωσή σας? Θα δούμε τις κινήσεις που θα κάνουμε και θα σας ενημερώσουμε. Έχετε κάνει ήδη 2 ενέργειες. Πάτε και παρακάτω, θα το συνεχίσετε το θέμα. Ναι. Γιατί έχει βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, να το δω λίγο, και μια ανακοίνωση συμπαράστασης
αν δεν κάνω λάθος, και η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Και θέλω λίγο μισό λεπτάκι αν μου δώσετε να το διαβάσω λίγο για τους ακροατές μας. Η ΕΙΝΔΙΜ βρίσκεται δίπλα στο πλευρό των συναδέλφων που απολύονται αυτήν την περίοδο από τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και καταδικάζει ακόμη μια φορά τις ελαστικές εργασιακές θέσεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας μέσω της Τρίτης ΥΠΕ και των διοικήσεων των νοσοκομείων της περιοχής μας, κρατώντας σε εργασιακή ομοιρία πολλούς συναδέλφους τη στιγμή που εξακολουθούν να υπάρχουν πάγιες ανάγκες σε όλες τις θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής μας. Στις 10 απολύσεις εργαζομένων του νοσοκομείου Καστοριάς και στις 2 που θα γίνουν άμεσα στο νοσοκομείο Κοζάνης, θα προσθεθούν κι άλλες σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής. Οι συνάδελφοι κάλυψαν πάγιες ανάγκες των ιδρυμάτων και παρότι γυρίζουν συνάδελφοι που βρίσκονταν σε αναστολή λόγω νόσησης από τον ιό COVID, τους οποίους η ίδια κυβέρνηση έθεσε σε αναστολή, με το πρόσχημα ότι κάλυπταν αυτών τις θέσεις, τώρα θα απολύουν ενώ οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται. Αξίζουμε πλήρως στελεχωμένα νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό. Καλούμε όλους τους συλλόγους εργαζομένων των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας να αγωνιστούμε μαζί ώστε να μην απολυθούν οι συνάδελφοι. Τριανταφυλλίδης, Τριαντάφυλλος πρόεδρος και Στάικος Κωνσταντίνος γραμματέας. Αυτή είναι η επιστολή συμπαράστασή σας και από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Στουρβανίδου. Έχω την εκπρόσωπο εδώ πέρα του Ιωσήνα, θέλετε να σας μιλήσει αυτή λίγο. Ποιον έχετε? Την εκπρόσωπο. Την εκπρόσωπη από το νοσοκομείο. Ναι, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΔΙΒΙΜ. Ναι, είναι η κυρία... Βλάχου Ελένη. Η κυρία Βλάχου. Μισό λεπτό, να το σηκώ. Ναι. Να πάμε και στην εκπρόσωπο. Ναι, γεια σας κυρία Βλάχου, μόλις διαβάσαμε και τη δική σας ανακοίνωση συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους και κάνετε λόγο για άλλες 2 απολύσεις αντίστοιχες που θα γίνουν στο νοσοκομείο Κοζάνης, θα προσθεθούν και άλλες σε νοσοκομεία της περιοχής. Ποια είναι και η δική σας λοιπόν θέση σε αυτό που... Άλλες 2 στην Κοζάνη και άλλες 5 εδώ πέρα, τέλη του μήνα ετοιμάζονται άλλοι 5 εργαζόμενοι που δεν ξέρουμε αν θα ανανεώσουν τη συμβάση τους στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ναι. Ήρθαν δηλαδή εδώ οι εργαζόμενοι, μας ενημέρωσαν κτλ. Ότι μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη στις συμβάσεις τους. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ένα πλαίσιο ευέλικτων σχέσεων εργασίας. Δηλαδή, μας θέλουμε τρίμηνα, πεντάμηνα, εξάμηνα και όχι μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δηλαδή, όσο εδώ πέρα όλοι αυτοί οι 10 εργαζόμενοι έμαθαν να δουλεύουν στο νοσοκομείο, γιατί ήταν παιδιά νέα στη δουλειά, δεν είχαν ξαναδουλέψει. Τους πήραν στο COVID, τους είπανε θα μπείτε στο COVID νοσηλευτές, θα καθαρίζετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Τους ξεζούμισαν εν περίοδο COVID. Και τώρα τους παρατάνε έτσι. Γιατί έχουμε και τη δηλώση του κ. Κυγίλια που έλεγε μονιμοποίηση. Μετά έλεγαν μοριοδότηση κτλ. Τώρα τα έχουν πάρει πίσω και το μόνο που μας έμεινε είναι σε βάση σε απόλυση. Κυρία Στουρβανίδου, μας είπε νωρίτερα, ότι υπέγραψαν μια σύμβαση που είχε όμως και έναν όρο ότι θα φύγουν εάν έρθουν οι συνάδελφοί σας λόγω του κορονοϊού που ήταν σε αναστολή. Ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι εδώ έχουν κάνει αίτηση, ναι, για τρίμηνη συμβάση κτλ. Και δεν ξέραν σε ποια θέση θα τους τοποθετήσουν. Το νοσοκομείο, η διοίκηση, είπε και το Υπουργείο, τους έβαλε όπου είχε κενά. Το Υπουργείο με δική του απόφαση έβγαλε σε αναστολή τους εργαζόμενους υγειονομικούς, λες και κολούσαν από τους ανεμβολίας τους. Ενώ τώρα έχει ανοίξει τα πρωτόκολλα τουρισμού. Τώρα έχουμε δηλαδή άνευ πανδημίας, είμαστε εδώ πέρα, παντού στην Ελλάδα και ταξιδεύουμε. Και τους έβγαλε η ίδια κυβέρνηση με απόφασή της σε αναστολή. Ναι. Έβαλε εργαζόμενους που είχαν κάνει αιτήσεις για να δουλέψουν στο νοσοκομείο στη θέση τους, χωρίς να έχουν την ευθύνη που δούλεψαν εκεί, και τους είπε: ή δουλεύετε ή πάτε σπίτι. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έλεγαν πάμε σπίτι μας ή δουλεύουμε? Χωρίς να πούνε αντιπαραστατικά με τους εργαζόμενους. Αλλά η ίδια η κατάσταση, μισό λεπτό, η ίδια κατάσταση που η ίδια η κυβέρνηση έχει φέρει εδώ αυτούς τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή και άλλους που θα πάρει τώρα και θα απολύσει, δεν μπορούμε να μπαίνουμε οι εργαζόμενοι μεταξύ μας και να λέμε μας έβαλαν να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε μια σύμβαση, όταν μετά μας είχαν και ποινές από αυτή την σύμβαση. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα? Γι' αυτό είπε και η κυρία Σουράνου, αναγκαστήκαμε να τα υπογράψουμε. Εννοείται. Θέλω να σα ρωτήσω, κυρία Βλάχου, είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Ναι. Πόσα χρόνια είστε στο νοσοκομείο? Εγώ τώρα δουλεύω 3 χρόνια, είμαι ειδικευόμενη παιδίατρος. Άρα λοιπόν τα ξέρετε καλά. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά προσφέρουν εκεί? Αυτό θέλω λίγο να το πείτε. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν οι ανάγκες για να είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Έκλειση πραγματικά στο λαό της Καστοριάς και στη διοίκηση να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της
Γιατί είναι όλοι οι εργαζόμενοι που, άμα ρωτήσετε το προσωπικό του νοσοκομείου, παρόλο που είναι με συμβάσεις, πραγματικά δεν αφήνουν δευτερόλεπτο να μην δουλέψουν, να τρέξουν να καθαρίσουν τα πάντα, να εξυπηρετήσουν και να μάθουν τη δουλειά οι νοσηλευτές στο COVID, ενώ δεν ήξεραν τίποτα πιο πριν και δεν είχαν ξαναδουλέψει αυτή τη δουλειά, με την κατάσταση χωρίς συνοδού στο νοσοκομείο, και να μου πείτε, άμα βγαίνει π.χ. βάρδια με έναν βοηθό θαλάμου, που περιποιείται όλους τους αρρώστους και φανταστείτε να είναι κλινικές γεμάτες με αρρώστους χωρίς συνοδού. Δηλαδή, φανταστείτε τι παροχή υγείας δίνεται άμα μειώνεται κι άλλο το προσωπικό στα νοσοκομεία. Ή να μην έχουμε καθαρίστρια το βράδυ στη βάρδια. Εγώ χθες είχα εφημερία και έπιασα σπουγκαρίστρα από εμετό παιδιού. Θα την πιάσω τη σπουγκαρίστρα, αλλά είναι αυτό δημόσιες παροχές υγείας τον 21ο αιώνα. Δηλαδή, τι να συζητάμε, πραγματικά. Είναι άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι, δίνουν και την ψυχή τους στο νοσοκομείο και την έδωσαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει να πει κανένας τίποτα για αυτούς και ζητούμε πραγματικά να τροποποιηθεί η σύμβασή τους. Και να τους πάρουν πίσω. Τι να λέμε. Μάλιστα. Είστε λοιπόν εκεί και σαν μέλος του ΔΣ για να δείξετε τη συμπαράστασή σας. Βγάλετε λοιπόν, και τις ανακοινώσεις, τις διαβάσαμε. Εννοεί. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε. Δηλαδή, εδώ πέρα οι εργαζόμενοι και θα ξαναμαζευτούν, θα πάρουν τις αποφάσεις τους, θα ενημερώσουν τα σωματεία. Και ίσως και μια συνάντηση με τον κύριο Χάτσιο θα ήταν, θα λέγαμε, προς την κατεύθυνση να δούμε τι μπορεί να γίνει. Με τον κύριο Χάτσιο, με την όρεση εργασίας, και μας έστειλε τη δικηγόρο του νοσοκομείου. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι αποφεύγει ο κύριος Χάτσιος. Εμείς θα οργανωθούμε και πιο πολύ, θα μαζευτούμε και εδώ κόσμος και λαός από την Καστοριά και θα κάνουμε μια ανοιχτή συνάντηση με τον κύριο Χάτσιο, γιατί πρέπει να κοιτάξει τα μάτια του εργαζόμενου. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βλάχου, σας ευχαριστώ και εσάς. Δεν ξέρω κάποιος άλλος από τους εργαζόμενους αν θέλει να πει κάτι. Να είστε καλά, όχι, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Ωραία. Παραμένετε στην είσοδο του νοσοκομείου και θα παραμείνετε. Θα φύγουμε τώρα. Περιμένουμε την απόφαση της επιθεώρησης και θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.